Hey, this is John Oliver from Sabotage. This is Midnight. You're watching TV War! Δεν γίνεται κανείς γελίος με τις ιδιότητες που έχει, αλλά με αυτές που προσποιείται ότι έχει, είχε πει κάποτε ένας σοφός. Αν δεις άνθρωπο που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, να είσαι βέβαιος πως αυτή είναι η μόνη μεγάλη ιδέα που πέρασε ποτέ από το μυαλό του, είχε πει κάποιος άλλος. Αλαζονία εμπόδιων σοφίας, έλεγαν οι ημών πρόγονοι, ζικ-ζακ λένε οι Ραμστάιν στο νέο τους άλμπουμ το Τσάιτ και νομίζω πως το μήνυμα του συγκεκριμένου τραγουδιού δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρο. Για το τραγούδι τώρα πάλι, εντάξει, έχουν γράψει και καλύτερα οι Γερμανοί, νομίζω, δεν ξέρω τι έχεις να πεις για όλα αυτά, Χέλμου. Κοίταξε, εμένα και το κομμάτι μου άρεσε, το βίντεο κλιπ μου άρεσε πάρα πολύ. Μας έχουν συνηθίσει βέβαια οι Ραμστάιν σε βίντεο υπερπαραγωγές και τόσο τέτοιου βεληνεκούς, αλλά το όλο κόνσεπτ έτσι με την ματαιοδοξία και με την άρνηση του γύρατος και με όλη αυτή την όλη τη διαδικασία που μπαίνεις για να προσπαθήσεις να το καθυστερήσεις και καταλήγεις να είσαι πολύ χειρότερα, έχουν πέσει διάνα. Ναι. Τζάιτ λοιπόν, Χρόνος, το νέο άλμπουμ των Ραμστάιν που κυκλοφορεί στο τέλος του Απρίλη και σίγουρα το ζιγ-ζακ που άνοιξε την σημερινή εκπομπή είναι ένα τραγούδι που εκτός των άλλων έχει να κάνει και με την έννοια του χρόνου, με τα σημάδια που αυτός αφήνει και το πώς το αντιμετωπίζουν αυτό ορισμένοι άνθρωποι. Καλώς ήρθατε, παρακαλώ, στο TV War, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Είτε τίποτα δεν λέω. Τίποτα δεν λέω. Τίποτα. Μείνετε μαζί μας για τα επόμενα 90 λεπτά. Τι έχουμε για σήμερα? Και τι δεν έχουμε σήμερα? Γερμανικό thrash, σουηδικό death metal, αμερικάνικο heavy rock από τους καλύτερους, μελωδικό hard rock, κάποια κλασικά βίντεο, νέα σχετικά με τους Machine Head, τους Alter Bridge, τον Max Cavalera και άλλους. Έχουμε επαιτίους φωτιά, όπως και underground. Ενώ έχουμε και Under the Blade σήμερα. Έχουμε και Under the Blade, το μηνιαίο πλέον Under the Blade. Αυτός είναι ο σκοπός μας τουλάχιστον, πολύ δυνατό. Όπου ο τραγουδιστής των Need, ο Γιάννης ο Βογιατζής, μας μιλάει για τα 10 αγαπημένα του άλμπουμ. Μια δεκάδα πάρα πολύ ζόρικη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους Creator τώρα. Έχουν νέο κλιπ από το νέο τους άλμπουμ. Βιντεάρα, κομματάρα, όλα. Βιντεάρα, κομματάρα, σ' άρεσε πολύ. Ναι, ναι. Το άλμπουμ είναι το Hey του Μπεράλες, το οποίο κυκλοφορεί στις 10 του Ιούνιου. Δεύτερο σίγγλα από το νέο δίσκο είναι το Strongest of the Strong. Το βλέπουμε και τα λέμε εντός 5-10 λεπτού. Hi everybody, this is Jean-Paul from the band Clutch and you are watching the Metal Hammer TV show. Είδαμε τους Clutch στο Red Alert, εντός παρενθέσεως διαβάζουμε Boss Metal Zone και κοίτα να δεις τι έχει γίνει τώρα. Δώσε βάση γιατί είναι δύσκολο. Όχι, δεν είναι δύσκολο, είναι τρελό. Okay. Λοιπόν, κάποια από τα διάφορα πράγματα τα οποία ακούστηκαν την εποχή των εμβολίων σχετικά με την επικινδυνότητά τους και με όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες προέκυψαν ήταν οι εξής. Ότι το πετάλι, το πεταλάκι που έχουν οι κιθαρίστες, το Boss Metal Zone, αυτό έχει μια σχηματική απεικόνηση. Mm-hmm. Όλες οι συσκευές έχουν μια σχηματική απεικόνηση. Η απεικόνηση λοιπόν του Boss Metal Zone είναι η απόδειξη ότι το εμβόλιο κατά του COVID, μην γελάτε ρε παιδιά, έχει μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία επιτρέπει την επικοινωνία με το 5G. Το έχουμε πάει τόσο μακριά, έτσι. Πιάστα αυγό και κούρευτο. Δεν ξέρω τώρα, οι Clutch που έχουν και μια δικιά τους αίσθηση του χιούμορ, το πήραν αυτό, το έκαναν το τραγούδι που μόλις είδαμε. Δεν ξέρω τώρα, από τη μία έχει πλάκα αυτό, αλλά από την άλλη όλα αυτά με τα εμβόλια και λίγο παροχημένα πλέον ακούγονται, έτσι. Καλά, βέβαια. Δηλαδή μπορεί να είναι πολύ κοντά χρονικά, αλλά... Πλέον ναι, είναι πολύ τραβηγμένο πλέον να υπάρχουν αυτές οι σκέψεις, δηλαδή ναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, το πώς μεταλλεζόν το πεταλάκι, το αποδεικνύει αυτό, να το ξέρεις. Έχεις τέτοιο? Όχι, δεν έχω τέτοιο. Παιδιά, εσείς έχετε? Εγώ έχω πάντως. Προσέχετε, μην πιάσετε τέτοιο. Σήμα. Έτσι. Ο τραγουδιστής των Clutch, λοιπόν, ο Νιλ Φάλον, μιλά στο τρέχον τεύχος του Metal Hammer σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, πώς μεγάλωσε, τι άκουγε, πώς εξελίχθηκε η μπάντα του. Πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και τι έγινε τώρα, κάτσε, η Dream Theater τη σήκωσαν την κούπα στα Grammy. Σήκωσαν την κούπα, όπως λες. Για πρώτη φορά πήρανε Grammy στην κατηγορία Best Metal Performance. Τώρα πρόσφατα γίνανε τα Grammy, 3 Απριλίου.
και πήραν και τα συγχαρητήρια από τον Mike Portnoy. Από πού να ξεκινήσει τώρα, από την αρχηγική ηγεμονική εμφάνιση του Τζον Πετρούτσι, ο οποίος μέσα στο κοστούμι και μέσα στη γραβάτα έδειχνε, ξέρεις, σαν Android ήταν, ρε παιδί μου. Ξέρεις, τέτοιο. Android, τα λένε τα Androidy. Ναι, τέτοιο πράγμα, ξέρεις. Δεν ένιωθε καλά εκεί μέσα, αλλά παρόλα αυτά βγήκε, έκανε και ένα πολύ ωραίο λόγο. Μίλησε για την μουσική, την τεχνική, την περίπλοκη με τα πολλά solo και με τα παράξενα μέτρα και όλα αυτά. Και είπε ότι αυτή η μουσική, ναι, έχει μία ελπίδα. Πολύ ωραίο ο λόγος του. Αυτοί οι οποίοι παρατηρούν κάθε κίνηση του Πετρούτσι, μάλιστα, έθεσαν και το εξής, ότι η θέση που πήρε την ώρα που έβγαζε το λόγο ήταν η θέση που παίρνει όταν σολάρει. Ότι όπλησε, ρε παιδί μου, ξέρεις, πιστάσεις. Ήτανε πάνω στη σκηνή, εκεί έτσι έχει μάθει, τι να κάνουμε τώρα. Τώρα για τον Mike τον Portnoy, το πρώην μέλος των Dream Theater και συνιδρύτη του συγκροτήματος, ο οποίος εδώ για αρκετά χρόνια δεν είναι μέλος του σχήματος, αλλά έδωσε συγχαρητήρια. Εντάξει, μπράβο του που έδειξε τέτοια ανωτερότητα και δεν ζήλεψε καθόλου και είπε στους παλιούς τους φίλους συγχαρητήρια. Νομίζω πως είναι μια... Εντάξει, καλή κίνηση είναι. Κίνηση ανωτερότητας, ναι, ωραίος. Ναι. Το λέμε και το εννοούμε τώρα αυτό ή το έχουμε αφήσει. Δεν ξέρω αν κοιμήθηκε το βράδυ ή όχι, αλλά μπράβο του που το έκανε. Εντάξει. Καινούργιο άλμπουμ, το ένατο στούντιο άλμπουμ, έρχεται από τους Five Finger Death Punch. Είναι το ένατο άλμπουμ των Five Finger Death Punch, ε. Mm-hmm. Σου πω κάτι. Ναι. Είναι το ένατο άλμπουμ που δεν θα ακούσω. Ολόκληρο. Και οι δύο, αυτό makes two of us. Μάλιστα. Παρόλα αυτά έχουν τους οπαδούς τους, πολύ επιτυχημένο συγκρότημα. Στην Αμερική σαρώνουνε. Να βγάζουν δίσκους, να είναι καλά τα παιδιά κτλ. Και ο Max Cavalera ετοιμάζει νέο άλμπουμ με Soulfly και μας λέει κιόλας ότι θα έχει guest εμφάνιση. Δεν θέλει να πει ποιον, αλλά λέει ένας πολύ αγαπητός και πολύ old school metalhead. Ήθιστε στα άλμπουμ των Soulfly να υπάρχουν διάφοροι καλεσμένοι. Τώρα για να εννοεί ο Cavalera, ο οποίος είναι 55 χρονών, πόσο είναι, για να λέει κάποιος old school metalhead, προφανώς θα εννοεί κάποιος μια γενιά πίσω από την δική του τη γενιά, φαντάζομαι εγώ. Ναι. Θα εννοεί κανένα παλαιοθρασά τώρα, κανέναν, ξέρεις, από αυτούς που κοιμούνται με τα wristbands τους παλαιοθράσερες. Τίποτα Exciter, ξέρω εγώ, κανένα Razor, κανένα τέτοιο, δεν ξέρω, λέω εγώ. Λες, ε. Κάπως έστει, ξέρω εγώ, από αυτούς, ξέρεις τους. Λες να είναι και τίποτα Venom. Λες. Αυτό ήταν... Θα ήταν ωραίο. Θα ήταν ωραίο. Σιγά μην ασχοληθεί ο χρόνος για καλά, εντάξει, λέμε τώρα, ρε. Ναι, όχι, ωραίο θα ήταν, ωραίο θα ήταν. Jeff Tate λέει γενικά ότι δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο για να γίνει επανένωση του κλασικού line-up των Queensryche. Και να μην υπάρξει ποτέ την αγάπη μας, τον σεβασμό μας και πραγματικά τα νιάτα μας και τη ζωή μας στον Jeff τον Tate. Πολύ καλά είναι εκεί που είναι, να κάνει ένας αυτά που κάνει, να κάνουν οι άλλοι αυτά που κάνουν. Η Queensryche είναι καταχωρημένη στη metal ιστορία και στο metal DNA για όλα αυτά τα σπουδαία τα οποία έχουν προσφέρει. Κάνουν και σήμερα ωραία πράγματα. Δεν χρειαζόμαστε καθόλου το δράμα. Με πήρε τηλέφωνο, δεν με πήρε ο δικηγόρος μου, ανέβηκα, ξύπνησα, ξυρίστηκα, έφαγα, δεν έφαγα, έκανα, μου είπε, σούπε, μανταλάκια. Όχι, δεν χρειάζονται όλα αυτά, μόνο κακό κάνουν. Να συνεχίσουν να κάνουν οι μεν αυτά που κάνουν και οι δε επίσης. Η ιστορία έχει γράψει έτσι κι αλλιώς, οι δισκάρες υπάρχουν. Όπως είστε, παιδιά. Όπως είστε. Kill Switch Engage. Είχαν κάνει και αυτοί ένα live stream επί καραντίνας. Το είχαν ονομάσει Live at the Palladium. Και τώρα σου λέει, όπως και άλλες μπάντες το έχουν κάνει αυτό, ας το βγάλουμε και σαν άλμπουμ. Πολλά άλμπουμ καραντίνας βγαίνουν και παραπήγε, νομίζω. Ναι, ναι, κάπως πρέπει να κινηθούν βέβαια κιόλας, ναι, έτσι. Ναι, κάπως. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Ναι, άμα αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούν λίγο να αντισταθμίσουν και να φέρουν τα οικονομικά τους έτσι σε μια υποφερτή κατάσταση, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά έχουν άλλο σκοπό, ρε παιδί μου, αυτά τα live όταν γίνονται αρχικά μέσα στην καραντίνα. Δεν είναι για να βγουν ως live δίσκοι. Ναι. Ο live δίσκος προϋποθέτει κοινό. Mm-hmm. Αυτές τις εποχές ζήσαμε, ναι. Αυτά βλέπουμε, εντάξει, για πρώτη φορά. Οκ, okay, ναι, ναι, κάπως ο πρέπει... Τέμπορα ο Μπόρες. Ναι, ναι, ναι. Βιντεάρα Χιτ. Βιντεάρα Χιτ, Σουηδί, εντάξει, ήρωες του σουηδικού hard rock. Επανέρχονται με νέο δίσκο που λέγεται Force Majeure, ανωτέρα βία. Κυκλοφορεί μέσα στο καλοκαίρι, οι Χιτ έρχονται, 7 Μαΐου θα παίξουν και στο Γκαγκάριν. Πολύ απτέμπο, πολύ χαρούμενο, φοβερά καλοπαιγμένο και τέλεια στημένο hard rock με κομματάρες, ρεφρενάρες, μπουσικάρες και οι ίδιοι. Μιλήσαμε
με δύο μέλη των Hit, με τον νέο παλιό τραγουδιστή και με τον drummer τους. Θα τη δούμε τη συνέντευξη αυτή, όχι την επόμενη εβδομάδα, γιατί την επόμενη Κυριακή είναι Πάσχα, δεν θα έχουμε εκπομπή. Σημειώστε, δεν έχουμε TV World την άλλη Κυριακή. Επανερχόμαστε την μεθεπόμενη, η οποία είναι και Πρωτομαγιά. Οπότε τότε θα δούμε και τη συνέντευξη των Hit. Είχαν βγάλει ένα single από το νέο τους album, ένα lyric video. Τώρα έχουμε το κανονικό video clip. Ξέρεις, για party rock, ρε παιδί μου, party metal, αυτό το πράγμα. Ναι, πάμε να το δούμε. Hi, this is Mil Petotsa from Creator and you're watching TV War. Η Manu War με το Warriors of the World United μας έβαλαν στο δεύτερο 30 λεπτό της σημερινής εκπομπής. Ένα αναμφισβήτητο, ένα διαχρονικό κλάσικο από τους Manu War που στις συναυλίες ο κόσμος ξελαριγγίζεται, ρε παιδί μου, να το τραγουδάει. Ουρλιάζει πραγματικά. Να τους περιμένουμε τους Manu War τον Ιούνιο έτσι κι αλλιώς για να το ζήσουμε για μία ακόμα φορά. Και το Warriors of the World United και φυσικά τα υπόλοιπα τραγούδια τα οποία ετοιμάζουν για τη συγκεκριμένη συναυλία. Ο Τζόι Ντεμάιο, ο αρχηγός των Manu War, μιλά στο νέο τεύχος του Metal Hammer σε μια συνέντευξη η οποία έχει ιστορικό χαρακτήρα, δηλαδή γίνεται μια αναδρομή σε ολόκληρη την ιστορία του συγκροτήματος και μας λέει διάφορες έτσι ιστορίες τις οποίες πολλοί από εμάς δεν ξέραμε μέχρι σήμερα. Πολύ ωραία συνέντευξη και μπράβο στον Νίκο τον Δραγάκη που την έκανε. Και να δούμε κάνα νέο ακόμα ή έχουμε πετύχει τώρα. Νέα έχουμε. Μερικά νέα ακόμα. Θα ξεκινήσουμε με τον Rob Flynn. Μιλάει για τον καινούριο δίσκο μας Sinhead και λέει, τον οποίο τον αναμένουμε το καλοκαίρι από ό,τι έχω καταλάβει. Λέει ότι μάλλον θα είναι ό,τι πιο heavy έχουν γράψει εδώ και αρκετά άλμπουμ. Και να πω εγώ τώρα τελικά, ο Rob Flynn δεν ήταν που ήθελε λιγάκι να το πάει με singles και να αντί να βγάλει άλμπουμ να βγάζει συνέχεια singles και βίντεο κλιπ, κάπως έτσι. Πρώτον ήθελε να βγάζει singles και βίντεο κλιπ και δεν ήθελε δίσκο. Δεύτερον, και αυτός δεν ακούει metal γιατί δεν έχει ενδιαφέρον και ακούει hip hop, αλλά βγάζει το πιο heavy από δίσκο. Αυτούς είναι και αυτός. Από αυτούς είναι και αυτός. Βγάζει τον πιο heavy δίσκο της καριέρας του. Ξέρω τι έχουν πάθει όλο το καλοκαίρι. Δηλαδή, ξαφνικά τι θα γίνει αυτό το καλοκαίρι και όλοι βγάζουν δίσκους. Creator, Arch Enemy, Amonamarth, Megadeth, Machine Head. Γιατί ξεκινάνε τα live, ξεκινάνε οι περιοδίες. Οπότε ναι. Προετοιμάζουν με τους δίσκους. Στο φθινόπωρο να βγουν όλοι. Ναι. Έχετε να φάτε καραντίνα το φθινόπωρο. Πάτε καλά. Βγάλετε δίσκους, θα έχουμε ακούσουμε τουλάχιστον κάτι. Και μετά θα έχουμε τα live stream πάλι. Και μετά τα live stream πάλι, μπράβο. Κοίτα, ο Rob Flynn είναι αυτός που είναι. Παρόλα αυτά, εντάξει, κάνα τραγουδάκι καλό, ξέρει να το γράφει εδώ που τα λέμε έτσι. Ξέρει, ναι. Λέει κιόλας με την περιοδία που ήταν για το Burn My Eyes ότι θυμήθηκε τις παλιές καλές εποχές και πήρε λέει μια έμπνευση από αυτά για να πάει κάπου προς τα εκεί πάλι. Οπότε μακάρι. Για να δούμε. Ναι. Λοιπόν, Michael Schenker μιλάει για την εποχή, για τις αρχές των Judas Priest και λέει ότι τότε είχε δει τον KK Downing στη σκηνή. Ναι. Και ήταν, λέει, τον είχε αντιγράψει εντελώς. Λέει, είχε την Permanent, είχε τη Flying V, είχε ίδιο outfit και ήταν κιόλας. Λέει, ήμουν εκεί πέρα με την κοπέλα μου, λέει, τον κοιτάμε. Τι έγινε, ρε παιδιά, λύσα, βλέπω τον εαυτό μου σκηνή. Κάτσε, ρε παιδιά, να δούμε, έχει δίκιο. Για δε έριξε μια τον Michael Schenker, εσύ Γιάννη, να δούμε. Αυτό είναι ο Michael Schenker. Okay. Για ρίξε μια και τον KK. Εντάξει. Εντάξει. Ίδια φωτογραφία από άλλη γωνία. Βρείτε τις διαφορές. Για ξαναρίξε μια. Σέγκερ. Ναι. Μάλιστα. Και. Και. Γελάτε ρε παιδιά. Εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ για τον KK, γιατί είναι θεός, είναι πατέρας, είναι κιθαρές στον Judas Priest και όλοι το στεναχωρούν τον τελευταίο καιρό. Το στεναχωρεί ο Ρόμπο Χάλφορντ, το στεναχωρεί ο Γκλέν Οτίπ, το στεναχωρούν ο Judas Priest. Τώρα βγήκε ο Μάικλ, τι θες ρε Μάικλ Σέγκερ τώρα, ξέρουμε ότι είσαι θεός. Γιατί μη πυροβολείτε τον KK. Δηλαδή αλήθεια το λέω. Αρχίζει και αυτός να αρχίσει να λέει να πάρει χώρα και μετά. Άρα, παιδί μου, KK, έχει επηρεάσει και αυτός ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Ναι. Έτσι, εννοείται αυτό. Αλλά μην μου το στεναχωρείτε, γιατί είναι σε φάση δύσκολη τώρα αυτή την εποχή. Γιατί τι θέλει ο Michael Schenker, να βγει να πει για τα τραγούδια που έγραψε, να πει για τον Doctor, να πει για το ξέρω εγώ τι να πει. Να πει για τις συνεργασίες του. Ο KK του έφτιαξε δηλαδή. Έχει κάνει οντισιόν με τους Aerosmith, με τους Motorhead, με τον Nozzy, με τους Avatars, το θέλανε οι Rolling Stones. Με ο Θεός ο ίδιος δεν τον ήθελε. Τον KK θυμήθηκε. Και πες μου τώρα και για τον Don Morello, που για κάποιο λόγο θυμήθηκε τον Zach Wilde. Τι έχουν πάθει όλοι. Και δεν ξέρω γιατί. Απλά λέει ότι ο Zach Wilde δεν αγαπάει το heavy metal τόσο πολύ όσο εγώ. Δεν καταλαβαίνω ούτε εγώ τι έχουν πάθει. Λοιπόν, ο Tom Morello είναι
καλά, και θα αρέσει το Rage Against the Machine, μπλα μπλα μπλα. Ήταν υπεύθυνο για τη μουσική στην ταινία αυτή, το Metal Lords, το οποίο υπάρχει τώρα στι πλατφόρμε. Ναι. Metal Lords, Lords of Metal, πώ θα πάει με αυτό. Ναι, το οποίο έχει μια σχετική πλάκα. Δεν θα σκίσουμε τα καλτσόν μα ναι, σε ναι, καμία περίπτωση. Όχι. Αλλά εντάξει. Το βλέπουμε και το σέβεται σχετικά το Metal. Mm-hmm. Τι σέβεται τη Metal. Γιατί αυτό που γράφει τον υπότιτλο, λέει με το Metal είναι, αδελφέ. Εντάξει. Όπου λοιπόν, πρέπει να πάθαινε σε μικρά κεφαλικά. Μάνε δυνατόν. Τη Metal όλη την ώρα. Η Metal. Λοιπόν, πέρα από αυτό, έκανε μία δήλωση καθώς μιλούσε για το πώς επέλεξε την μουσική και έγραψε για ένα τραγούδι για αυτή την ταινία, που έλεγε ότι εγώ αγαπάω πάρα πολύ το κλασικό heavy metal. Όταν ήμουν μικρός ήμουνα μία minority μέσα σε ένα minority, εννοώντας ότι minority ήταν το heavy metal κύκλωμα και ο ίδιος, όντας Αφροαμερικάνος, ήταν ένα minority μέσα σε ένα minority. Ήμουν η μοναδική αφάνα, όπως λέει στα show του Dio και του Ozzy στα αρχές της δεκαετίας του 80. Mm-hmm. Και τελειώνει την κουβέντα του λέγοντας ότι κανείς δεν αγαπάει το κλασικό heavy metal όπως εγώ το λατρεύω, ούτε ο Ζακ Γουάιλντ δεν το αγαπάει τόσο όσο το αγαπάω εγώ. Εννοώντας ότι ούτε ο ίδιος ο Ζακ Γουάιλντ, σαν να βάζει ένα. Ναι. Τύχη εκεί ψηλά, ας πούμε, ναι, κάπως έτσι. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ που είμαι καλοπροαίρετος. Ναι, οκ. Okay. Κοίτα τώρα, ο Τόμ Μορέλο είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και σε καμία περίπτωση δεν θα απαιτούσε σπόντες ή κάτι τέτοιο. Ναι. Και ο Ζακ Γουάιλντ από την άλλη. Τώρα αυτοί είναι φίλοι. Ναι. Νομίζω πως η δήλωση είναι ότι ο Ζακ Γουάιλντ δεν αγαπάει το κλασικό heavy metal όσο εγώ. Αυτό είναι το headline στα sites. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι αυτό ήθελε να πει ο Τόμ Μορέλο. Ότι το αγαπάω πιο πολύ ακόμα και από τον Ζακ Γουάιλντ, το οποίο Ζακ Γουάιλντ, ρε παιδί μου, είναι το heavy metal. Ναι, το ναι, βλέπεις ναι, ναι. Δηλαδή και λες. Αυτό μου κάθεται πιο φυσιολογικό σαν φράση. Από το, ναι. αυτή η εξήγηση μου αρέσει πολύ περισσότερο ναι. από το άλλο. Δηλαδή το άλλο είναι τελείως ξεκάθαρο. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι. Ωραία, ωραία. Πάμε στον Geezer Butler από Black Sabbath, ο οποίος και αυτός θα γράψει μια αυτοβιογραφία. Έχει τελειώσει τώρα το πρώτο κεφάλαιο, όχι το πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο draft, να το πω έτσι. Εντάξει, το θέλουμε να το διαβάσουμε αυτό το βιβλίο. Έχει γράψει ο Όζη, έχει γράψει ο Αϊόμι. Κοίτα, ο Geezer ήταν πολύ σημαντικό μέλος του Sabbath, έχει γράψει όλους τους τύπους. Δηλαδή, ότι Black Sabbath τραγουδάμε από τα παλιά. Του Geezer είναι ο ήχος αυτός με τον μπάσο ο φοβερός. Ήταν μέσα σε όλα. Θέλουμε την ιστορία του να την μάθουμε. Και Geezer. Geezer είναι και ο μάγκα στα αργό τα βρετανικά. Και λένε ότι εκείνα τα χρόνια, όταν ήταν πιτσιρικάδες ακόμα και φτιάχναν το συγκρότημα, ήταν ο πιο μόρτης από όλους έξω και τον Geezer, ρε παιδί μου. Ήταν δηλαδή, ξέρεις, αλανιάρης. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, Ville Valo από Him. Καιρό έχω να ακούσω αυτό το όνομα, καιρό έχω να ακούσω αυτή την μπάντα. Anyway, solo album βγάζει, λέγεται Neon Noir. Το 23 θα βγει και θα γίνει και ένα αμερικάνικο tour. Μάλιστα. Όταν ήσουν να μην κρίσουν, Χιμίτσα. Καθόλου. Ποτέ. Τίποτα. Peter Steele στην αρχή. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι στο TV World το 1999 παίξαμε βίντεο κλιπ Him πριν γίνει το Him Mania, όταν ακόμα ο Ville Valo είχε μακριά μαλλιά και ήταν η Him με ένα ακόμα νέο φιλανδικό goth metal σχήμα. Mm-hmm. Μετά έγινε όλο αυτό το πράγμα το οποίο έγινε και φυσικά δεν χρειαζόταν κανένα TV World να παίξει Him γιατί παίζανε παντού ρε παιδί μου, οπότε μας έσωνε 5 λεπτά πολλά. Mm-hmm. Εντάξει, φαντάζομαι ότι υπάρχει κοινό που. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κοινό. Ναι, 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 φαντάζομαι πως ναι. Okay. Εντάξει, μπορεί να έχει μεγαλώσει λίγο σε ηλικία, αλλά. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, και εγώ νομίζω το. Αλλά εντάξει. Υποθέτω μπορεί να κερδίσει καινούργια πιτσιρίκια. Βεβαίως. Alter Bridge επίσης καινούργιο άλμπουμ, θα ξεκινήσουν να το γράφουν. Είναι το 7ο που έρχεται. Εντάξει, το Alter Bridge, ο Τρεμόντι, ο Miles Kennedy και τα άλλα τα παιδιά. Το καλύτερο σημερινό hard rock συγκρότημα, το καλύτερο. Ένα από τα καλύτερα. Τα καλύτερα, εσύ. Τώρα πάμε στους Ailstorm να δούμε βίντεο. Magellans, Magellans Expedition, δεν ξέρω πώς το λέμε στα αγγλικά. Πάντως... Magellan, πώς το λένε οι Σάββατος, ρε παιδιά, Wacom, Magellan. Magellan. Πάντως, εντάξει, εδώ πέρα στο πειρατικό metal... Καταρχάς. Ο δίσκος λέγεται Seventh Ram of the Seventh Ram. Ναι, το είχαμε πει αυτό το, ναι. το παρατράγουδο, εντάξει. Έχουνε τραγούδι μες στο δίσκο που λέγεται Come to Brazil. Αυτό, κάθε συγκρότημα το οποίο βγάζει ένα βίντεο κλιπ στο YouTube, υπάρχουν από κάτω οι Λατινοαμερικάνοι που είναι πολύ ένθερμοι οπαδοί, οι οποίοι το σχόλιο που κάνουν είναι Come to Brazil, Come to Brazil. Υπάρχει σε κάθε συγκρότημα αυτό. Είναι στον το κάνω τραγούδι, Come to Brazil. Και ένα τρίτο είναι ότι κάνουν τώρα ένα βίντεο κλιπ για τις ανακαλύψεις του Μαγκελάνου, ρε παιδί μου, του μεγάλου θαλασσοπόρου
Και είναι το βίντεο κλιπ, παίζει μπάντα είναι όπως είναι τα παιδιά. Έχει από πίσω ένα story το οποίο δεν ξέρω πώς συνδέεται με τον Μαγκελάνο, εν πάση περιπτώσει. Και καθώς τρέχει το κομμάτι, βγαίνει το super παπί, ρε παιδί μου. Αυτό που έχω να το super παπί. Το super παπί. Εντάξει, είναι μοναδική, βέβαια, σταμάτητο χαβαλέ, αλλά πηγαίνουν καλά. Λοιπόν, πάμε να του δούμε και όταν επανέλθουμε, έχουμε την τσεπετή. Μόλις είδαμε τους Septic Flesh, το φοβερό και τρομερό Anubis από την εμφάνισή τους στο Μεξικό. Συνοδεία ορχήστρας και χοροδιών. Πάρα πολύ εντυπωσιακό το συγκεκριμένο performance. Γενικότερα εντυπωσιακό ό,τι κάνουν οι Septic Flesh, αλλά η συγκεκριμένη συναυλία νομίζω πως είναι κορυφή της πορείας τους μέχρι τώρα τουλάχιστον. Ναι. Απίστευτο όλο αυτό το live. Ναι, περιμένουμε το νέο άλμπουμ των Septic Flesh σε λίγο καιρό και πάμε να δούμε παιδίους. Πάμε, ναι. Ξεκινάμε 18 Απριλίου 2000 Black Label Society και Stronger Than Death. Το μορόλιο είναι πιο heavy metal από το Ζακού. Κοίτα, είναι το δεύτερο προσωπικό, το δεύτερο άλμπουμ των Black Label Society. Κοίτα, το πρώτο άλμπουμ των Black Label είχε βγει όταν ακόμα ο Ζακ δεν ήταν πολύ σίγουρος αν θέλει να κάνει αυτό το συγκρότημα, άμα θα γίνει project, άμα δεν θα γίνει. Είχε βγει σε μια περιορισμένη έκδοση στην αρχή με ένα σαν μπουκάλι whisky ήταν, μετά βγήκε με το γνωστό σήμα αυτό με την νεκροτεφαλή. Το πρώτο άλμπουμ των Black Label πέρασε λίγο σαν project του Zakk Wylde. Εδώ πέρα καταλάβαμε ότι μιλάμε κανονικά για συγκρότημα και ότι θα πάει κανονικά, όπως και πήγε άλλο. Πολύ ωραίο άλμπουμ. Αυτό το κλασικό το Black Label με τα riff και τα που βρωμάει καμένο λάστιχο και μπύρα, ρε παιδί μου, ξέρεις. Και λίγο υδρότα. 18 Απριλίου 1995, Fight και Small Deadly Space. Αυτό είναι το project του Halford. Όταν έφυγε από τους Priest, είναι το δεύτερο άλμπουμ των Fight. Τα θυμάμαι κάπως εκείνα τα χρόνια. Το πρώτο Fight ήταν αυτό το παντεροειδές metal που πήγε να κάνει ο Halford με κόντρα, δηλαδή πολύ groovy κιθάρες και τα ψηλά φωνητικά, ρε παιδί, πάρα πολύ ωραίο. Και περιμέναμε να ακούσουμε κάτι αντίστοιχο στο δεύτερο άλμπουμ των Fight και να πούμε μπράβο, καλά κάνεις και σε μακριά από τους Priest, δεν έχεις έτσι μεγάλη, τέλεια. Ξενέρωμα, σε τα alternative, τέτοια χαζομάρα. Δηλαδή ακόμα και ο ίδιος στο βιβλίο του λέει, παιδιά, συγγνώμη για αυτό το δίσκο, έπρεπε να βγει και βγήκε δηλαδή. Ναι. Τι πράγμα είναι αυτό, τα άκουγα. Σοβαρά τώρα. το λέμε για αυτό. Ναι. 18 Απριλίου 1995, Ice Death και Burnt Offerings. Όπα. Εδώ θα πάρουμε κάμψη εδώ τώρα. Τι έγινε, παιδιά, εντάξει. Παρκάρετε. Λοιπόν, πρώτο άλμπουμ με Matt Barlow, τρίτο συνολικά άλμπουμ των Ice Death, μάλλον το πιο σκοτεινό τους άλμπουμ. Είχαν βγάλει τα δύο πρώτα το 90 και το 91, μετά κάνανε ένα. Δηλαδή αργήσαν να ξανάρθουν στη δισκογραφία και ήρθανε με αυτό το άλμπουμ 3-4 χρόνια αργότερα και κατευθείαν τους ανακάλυψε μια νέα γενιά οπαδών. Mm-hmm. Στη συνέχεια λατρεύτηκαν βέβαια με τα Dark Saga και τα Something Wicked, αλλά αυτός ο δίσκος ήταν ο δίσκος που έδωσε τους Ice Death σε μια γενιά εφήβων στα μέσα της δεκαετίας του 90 και έγινε αυτό που έγινε. 17 Απριλίου 1995, Dayside και Once Upon the Cross. Μάζευε το εξώφυλλο τώρα, γε. Εντάξει τώρα, τι είναι το εξώφυλλο, μια χαρά είναι το εξώφυλλο. Ναι, οι Σάιντ θα του ζένια του εδώ πέρα. Εντάξει, το death metal όπως πρέπει να είναι, ρε παιδί μου. Στα όλα του. 17 Απριλίου 1989, Annihilator και Alice in Hell. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Τι έχουμε. Τι έχουμε, χαμός. Εντάξει τώρα, το Alice in Hell, το τραγούδι το συγκεκριμένο. Δεν μπορείς, είναι μεγαλύτερο και από το δίσκο, είναι σχεδόν μεγαλύτερο και από το Annihilator. Δηλαδή, ένα τραγούδι το οποίο είναι all time heavy metal classic, από τα πιο κλασικά τραγούδια αυτής της μουσικής. Μια φανταστική σύνθεση. Οι Annihilator έχουν γράψει πραγματικά πάρα πολλούς δίσκους πρώτα απ' όλα. Ο Jeff Waters είναι ένας θεός, είναι μια μηχανή και στην σύνθεση και στο riffing. Ενώ έχει γράψει ορισμένα τραγούδια τα οποία θα μπορούσαν να είναι και αυτά classic, έχοντας γράψει κάτι τέτοιο, ξέρεις, δεν το ακουμπάει τίποτα. Ναι, το τραγούδι το συγκεκριμένο. Ναι. Και το άλμπουμ οφείλει, ρε παιδί μου, όλοι του. Είναι πάρα πολύ ωραίο και το άλμπουμ. Αλλά όταν έχεις αυτό το τραγούδι, ξέρεις, όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τα σκάλεις. Ναι, τα έχει σκιάσει. 17 Απριλίου 1982, Motorhead και Iron Fist. Το τελευταίο άλμπουμ των Motorhead με το κλασικό τρίο, δηλαδή Lemmy, Animal και Fast Eddie Clark. Μετά από αυτό φεύγει ο Fast Eddie Clark και εντάξει, είναι ο δίσκος που έρχεται στούντιο μετά το Ace of Spades, έχει μεσολαβήσει και το live στο Hammersmith. Όχι τόσο καλό άλμπουμ όσο αυτά που προηγήθηκαν, δηλαδή το Ace of Spades, το Bomber, το Overkill και όλα αυτά. Παρόλα αυτά, κλασικό Motorhead άλμπουμ. Βέβαια. 16 Απριλίου 1988, Scorpions και Savage Amusement.
Τι πάπα, μας αρέσει τώρα εσένα αυτό. Ωραία, ναι. Αλήθεια λες τώρα. Ας το να του αρέσει, ρε παιδί. Τι να πω εγώ, άμα του αρέσει του παιδιού τώρα. Κοίτα, στους σκορπιονάτες φανατικούς λένε ότι είναι το κλασική σκόρπιον στις δεκαετίες του 80 και θεοί και δισκάρα και τα λοιπά. Αν θυμάμαι καλά είναι το άλμπουμ που έρχεται μετά το Love at First Think που πέρασε μια σκούπα και δεν άφησε τίποτα ρε παιδί μου στο διάβα του. Δεν μπορούσε να το επαναλάβεις μετά αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Αυτό. Ας το θέσουμε έτσι κομψά. Σωστά. 16 Απριλίου 1984, Venom και Atwood. Είμαστε εδώ, παιδιά. Τι έχει γίνει σήμερα. Τι έχει γίνει σήμερα. Ωραία εξώφυλλα έχουμε σήμερα, καταρχά. Τι έχει γίνει. Είναι η Κυριακή του Θωμά, είναι σήμερα. Η Κυριακή. At war with Satan. Δεν ξέρω τι μου λες εσύ. Τρίτο άλμπουμ των Venom. Τώρα εδώ πέρα η Venom. Αυτά είχαν κάνει ό,τι είχαν κάνει εκεί με τα black metal και τα Welcome to Hell. Πέρα νομίζανε ξαφνικά πως γίνανε καλλιτέχνε. Ναι. Και γράφουν τραγούδι τώρα 20-22 λεπτά. Το οποίο μάλιστα ήθελε να έχει τόση διάρκεια, λέει το τραγούδι ο Κρόνος. Ήταν πάρα πολύ επηρεασμένος από το τραγούδι 21-12 των Ρας, το οποίο διαρκεί, ξέρω εγώ πόσο διαρκεί, 20 λεπτά. Και ήθελε να κάνει κάτι αντίστοιχο σε διάρκεια. Αλίμονο. Πάλι καλά. Αλίμονο. Δεν θα παίξουν οι Venom σαν του Ρας. Τι. Τρει ημέν, τρει και δε. Αυτό. Αυτό. Το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Κοίτα, δισκάρα, βενομάρα, για πάντα. Εντάξει, γήπεδο ρε παιδί μου. Εντάξει. Έχω να πω ότι θα έπρεπε να γίνει εκπομπή την Κυριακή του Πάσχα για να πούμε αυτές τις επαιτίους. Ναι. Τα έπρεπε. Ναι. Έχει κι άλλα, αλλά εν πάση περίπτωση. Ναι. Λοιπόν. Και να πούμε και ένα ακόμα, 16 Απριλίου 1990, Bathory και Hammerheart. Εντάξει ρε παιδιά, τώρα τι, επίτηδες το κάνετε. Είναι σήμερα, έχουμε πολύ πράγμα, έχουμε υλικό, είμαστε πλήρεις. Είμαστε υπερπλήρεις, ναι. Τώρα ξέρω εγώ τι να πεις για το Hammerheart. Το λέμε, το βρίσκουμε συνέχεια μια αφορμή για να ασχοληθούμε μαζί του. Εντάξει, μάλλον το πιο αγαπημένο από την επική τριλογία του Κόρθων, τον Bathory. Νομίζω εσένα είναι το αγαπημένο σου. Εμένα πρέπει να είναι το αγαπημένο μου. Είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή από Bloodfire and Death Hammerheart και το Island of the Gods. Παιδιά, εντάξει, μιλάμε για αριστούργημα. Τώρα αλλάζει το heavy metal, γεννιέται το Viking metal, το black metal. Δείχνει ότι μπορεί να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση να είναι εξίσου απειλητικό και σκοτεινό, αλλά και τόσο επικό συνάμα. Εντάξει, πολύ μεγάλες στιγμές. Και τι θα δούμε τώρα από όλα αυτά. Τι λες να δούμε. Είμαι πολύ υλικό. Έχεις ένα ζάρι, το παίξουμε στα ζάρια, ρε Γιάννη. Λοιπόν, επειδή είπαμε πολλά, να δούμε κάτι μικρός, αλλά πολύ μεγάλο παράλληλα. Μικρό σε διάρκεια. Ναι. Μότορ, να δούμε μότορ. Εντάξει. Μετράει το μέγεθος κλπ. Καλά. Hi, this is Worrell from Nevermore. Hi, I'm Worrell Dane. Hi, this is Jeff Loomis. We're from Nevermore, you're watching TV War on Mad TV. Στο TV War του Mad και του Metal Hammer, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε στο τρίτο 30 λεπτό της σημερινής εκπομπής και όπως είπαμε και στον προλογό μας σήμερα, έχουμε την αγαπημένη μας, αγαπημένη σας ενότητα, το Under the Blade. Τι συμβαίνει στο Under the Blade? Έχουμε έναν καλεσμένο από ένα συγκρότημα συνήθως, όπου του ζητάμε να επιλέξει τα 10 αγαπημένα του άλμπουμ και μετά από μια διαδικασία καταλήγουμε στο πλέον αγαπημένο από αυτά. Καλεσμένος στο σημερινό Under the Blade, εδώ στον φιλόξενο Τρυποκάριδο, είναι ο τραγουδιστής ενός από τα πιο γνωστά, επιτυχημένα, αν θέλετε, ελληνικά progressive metal συγκροτήματα. Ένα σχήμα που εδώ και πολλά χρόνια δουλεύει με πείσμα, με αφοσίωση, με επιμονή και υπομονή. Βρίσκεται στο 5ο άλμπουμ της καριέρας του και μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιήσει και περιοδίες στην Αμερική και την Ευρώπη. Είναι ο Γιάννης Βογιατζής στον ΙΔ. Γεια σου Γιάννη. Πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα, πώς είσαι. Καλώς σας βρήκα. Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ πέρα, σε αυτό το section. Θα πέρασουμε πάρα πολύ καλά. Είμαι βέβαιος. Πριν μπούμε όμως Under the Blade, κάτω από την λεπίδα των Ορχέστριων, το τελευταίο άλμπουμ των ΙΔ. Επιτέλους κυκλοφόρησε και σε βινίλιο. Τα καταφέραμε μετά από 2 χρόνια. Ναι, 1,5 χρόνο περίπου. Εντάξει, περάσαμε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, αλλά επιτέλους είναι στα χέρια μας, μέσω της United We Fly. Κυκλοφορεί εδώ και λίγο καιρό. Ευτυχώς ο κόσμος το στήριξε πάρα πολύ, δηλαδή ό,τι προπαρακελείς είχαμε, ο κόσμος τις κράτησε. Και τώρα είναι και στα δισκάδικα, είναι παντού. Έχει γίνει φοβερή δουλειά. Και μετά από 2 χρόνια καραντίνας, επιτέλους θα το δούμε και ζωντανά. Ναι, εμφανίζεστε 20 του Μάη στον Καγκάρι. 20 του Μάη στον Καγκάρι μαζί με τους Καλύσεις.
Πολύ ανυπομονούμε να δούμε τον κόσμο να μας δει, ο κόσμος να παίξουμε το καινούριο υλικό. Τίποτα, το περιμένουμε σαν θηρία στο κλουβί. Και εμείς επίσης είναι στα πλαίσια μιας περιοδίας που θα κάνετε σε ολόκληρη τη χώρα. 7 ναι, live, 7 live, ναι. Θα παίξουμε σε Αγρίνιο, Καλαμάτα, Πάτρα, όλα Θεσσαλονίκη και Λάρισα, εκτός από την Αθήνα. Ανυπομονούμε να ξαναβγούμε στο stage, έχουμε πολύ καιρό. Δηλαδή έχουμε 2,5-3 χρόνια να παίξουμε κανονικά. Οπότε η χαρά και η προσμονή είναι τεράστια. Καταπληκτικά. 10 δισκάκια διάλεξες, τα οποία φαντάζομαι ότι σου αρέσουν πολύ. Πολύ και πολύ δύσκολη διαδικασία, εννοείται. Εντάξει, είναι αυτά τα 10 σήμερα, ξέρω αυτό που λένε όλοι. Ρε παιδάκι μου, αύριο μπορεί να είναι κάποια άλλα, να λείπουν, κάποια είναι σταθερά μέσα. Αλλά... πολύ ωραία λίστα, πολύ δύσκολη λίστα. Τόλμησα να μπω για λίγο στα παπούτσια σου να δω τι επιλογή μπορεί να γίνει. Δύσκολο εντάξει, το project δύσκολο, σήμερα, δύσκολη πίστα. Αλλά πολύ αγάπη, πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη, δεν ξέρω, να αρχίσουμε από τα CD για να τα αφήσουμε να μην μας πιάνουν χώρο. Όχι, δεν θα αρχίσουμε από τα CD. Στο Μετάλλικα θα ξεκινήσω, μωρέ. Okay. Μετάλλικα. Black Album. Black Album. Για πες την ιστορία σου με το Black Album. Λοιπόν, νομίζω ότι μαζί με το Number of the Beast ήταν τα πρώτα που άκουσα σε πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω δημοτικό κάποιος μου έγραψε μια κασέτα που είχε μέσα Enter Sandman, Nothing Else Matters και Unforgiven. Ναι, κλασικά. Και τίποτα, κόλλησα. Εκεί βρήκα το, ξέρει, βρήκα το σκοπό. Παίζει αυτή η κασέτα και λέω: Ωπ, εδώ είμαστε. Enter Sandman και Unforgiven. Και λέω: Εντάξει, παιδιά, βρήκαμε τη μουσική να ακούμε για τα υπόλοιπα χρόνια. Κάπως έτσι. Μάλιστα. Οπότε, εντάξει. Ωραία, έχει, οπότε... το έχω λιώσει. Έχει μέσα φανταστικά πάρα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια. Ναι. Cut That Fail. Πέρα από τα πολύ γνωστά, ποιο είναι το αγαπημένο σου, ρε παιδί. Πέρα δηλαδή από το Cut That Fail. Cut That Fail. Ναι. Ναι. Είναι έπος. Έπος. Έχει αυτή τη μελωδία. Αρχίσαμε κατευθείαν να πούμε στα σκληρά. Κατευθείαν στα σκληρά τώρα. Φαντάζομαι ότι αυτό ήταν το επόμενο βήμα μετά τους Μετάλλικα. Ήτανε, ναι. Και μάλιστα Παντέρα, ξέρεις, το Vanguard Display. Και σε ηλικία εφηβική, ας πούμε, που έχεις και αυτή την ορμή και το τζαμπουκά, έβγαινε πολύ αδρεναλίνη με αυτά. Ειδικά με το walk, όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, μάχες στο σχολείο. Δηλαδή, θυμάμαι μονοήμερη εκδρομή μέσα στο Πούλμαν, ένας φίλος να ακούμε το walk σε boombox, ξέρω εγώ, και να κοπανάει τον άλλον και κουτουλιά. Δηλαδή, βάση τέτοια. Boombox, να πούμε γιατί ενδεχομένως υπάρχει κόσμος που δεν ξέρει τι είναι. Μιλάμε τα μεγάλα εκείνα κασετόφωνα. Τα κασετόφωνα, ναι, που παίρναμε εκείνες τις κασετούλες και δεν τα ξέρεις, παρτάραμε. Και έπαιζε τότε walk τσίτα. Εντάξει, έχουμε κάνει και διασκευή το fucking hostile με τους Need. Έχουμε γράψει και τραγούδι για τον Dimebag. Ναι, πολύ ναι. Μεγάλη αγάπη. Mm-hmm. Και η Παντέρα, εντάξει, και επιρροή ο Φιλάντσιλ μου για μένα. Τι κρατάμε. Τι κρατάμε. Μετάλλικα αντί ο Παντέρα, άκου πρέπει, ναι. Λοιπόν, θα το παίξω κλασικά. Μετάλλικα. Εντάξει, εσύ είπας. Έχει ακόμα. Εντάξει, μιας και είμαστε εκεί, πάμε. Slayer, Raining Blood. Σκληρός. Εντάξει, το Raining Blood. Η επιτομή του thrash που δεν ξέρω, δεν είμαι ρε παιδάκι, δεν θα έλεγα ποτέ ότι ήμουν thrasher. Πέρασα μια φάση που ούσταρα πάρα πολύ και έμπαινα μέσα στα pit με τα όλα. Ξέρεις, όπου ήταν stage diving και εγώ από εκεί, ας πούμε. Ειδικά σε κάτι live, distraction και Exodus, έχω σπάσει και δόντι. Εντάξει, αυτά είναι παράσημα. Ναι, ναι. Εντάξει, με αυτό το δίσκο δεν ξέρω, από τον αδερφό μου τον έμαθα η αλήθεια είναι, που ήταν μεγαλύτερος, πιο χωμένος στον extreme ήχο. Αρκετά θα έλεγα. Αυτό ναι. Θα έλεγε κανείς. Οπότε το είχα τσιμπήσει εκεί το δισκάκι μαζί με παρόμοια ξυσική σε πουλτούρα έξω του σκηπίτια. Αλλά έφαγα τρελό σκάλωμα. Δηλαδή θυμάμαι ρε παιδάκι μου να το ακούω, ξέρω εγώ, πριν πέσω για ύπνο και να χτυπιέμαι στο κρεβάτι να λέω το πιστεύω πόσο καλό είναι αυτό το άλμπουμ. Και είχα να τα ακούσω χρόνια η αλήθεια είναι και το ξέθαψα, ξέρεις, λέω, του Under the Blade και πάλι μου βγήκε το ίδιο συνέστημα. Δηλαδή τις προάλλες, ξέρω εγώ, οδηγούσα και το άκουγα στα μάξι και ήμουν σε μια κατάσταση, ξέρεις, στο φανάρι. Slayer! Εντάξει, μαρακά έχω. Τι κρατάμε, Metallica Slayer. Slayer. Θα βάλω το Peace of Mind απέναντι στο Rembrandt. Οκ. Το Peace of Mind. Είδα και τα γνωστά, ναι. Κοίτα, κόλλημα πολύ μεγάλο το Peace of Mind για κάποιο λόγο. Δηλαδή, ξεχώρισε ρε παιδί μου, ήμουν ανάμεσα στο Peace of Mind και στο Seventh Son, εκεί παίζω εγώ. Αλλά Peace of Mind έχει μια έτσι. Πώς το πω, μια σκοτεινιά ναι. Που μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, είχα κόλλημα με το Revelations πάρα πολύ, ας πούμε. Είχα κόλλημα με το Still Light, εννοείται, Where Girls There, Trooper, ξέρω εγώ, υπερκλασικά. Αλλά αυτό, δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, να ακούω το Revelations. Ναι. Ξέρεις, το repeat, ας πούμε, και από το live. Να δω τι κάνανε οι άνθρωποι. Τι γράψαν. Η σημερινή ρέιντε σε αφορούν καθόλου. Ναι, μετά από πολλά χρόνια οφείλω να ομολογήσω. Δηλαδή πήρα το Σεντζούτσο, ας πούμε, έτσι λίγο. Okay, να ακούσουμε τι κάνουν Maiden. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ο πρώτος δίσκος Maiden που άκουσα αρκετά μετά από. Τι να σου πω.
μπορεί και το Mother Blevende. Αχα. Λοιπόν, Slayer εναντίον... Maiden. Λοιπόν, πάμε στη μελωδία πιο πολύ. Πάμε στο Maiden. Κέρδισε η μελωδία. Κέρδισε η μελωδία, εντάξει. Έλα, το βάζω. Είναι το Dream Gnome Black, τον Evermore. Εντάξει. Δεν ξέρω τι να πω τώρα για αυτό το άλμπουμ. Λοιπόν, τι είχε γίνει τώρα με αυτό το δίσκο. Έχω αγοράσει το Politics of Ecstasy, νομίζω μετά από δικό σου review, εσύ το έχεις κάνει review στο Hammer. Ναι. Που έχεις γράψει τη θηρά μου, δεν ακούσα αυτούς τους Nevermore, τι λένε. Δεν ήξερα εγώ πιτσιρίκος τότε. Ακούω λοιπόν το Politics of Ecstasy. Τρώω μια πρώτη σφαλιάρα, γιατί τι γίνεται εδώ πέρα. Άλλο παίζει μουσική, άλλο τραγουδάει, να πούμε όπερα. Πώς μπήκε λάθος συντήξεις. Τρώω μια τέτοια φάση και αρχίζω και λίγο, ξέρεις, ερωτεύομαι την μπάντα, ρε παιδάκι μου. Δύσκολο άκουσμα στην αρχή για τότε, ας πούμε, για τα δικά μου αυτιά. Βγαίνει λοιπόν το Dream Young Black. Σοκ. Με το Paint of Young Within, λέω εντάξει, άντε γεια. Και έχω την τύχη να βρίσκομαι σε εκείνο το live στο Ρόδον το Μάρτιο του 99. Θυμάμαι βασικά χαρακτηριστικά ότι για καμιά εβδομάδα ήμουν στο σχολείο έτσι, κοίταζα στο κενό και απλά αναρωτιόμουν να προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω τι είχα δει. Ξέρεις, τι είχα ζήσει. Είχα μια μελανιά το κάγκελο εδώ πέρα, ξέρεις, όλο εδώ μαυρίλα ρε παιδάκι για όλη τη εβδομάδα και ήμουν έτσι. Και μου ρωτάγανε φίλοι, ξέρω, τι είναι, μα είχα πάει σε ένα live, τους Nevermore. Είχα τρελαθεί, μιλάμε, δεν ξέρω, το είχα για πάρα πολύ καιρό έκανα να το ξεπεράσω και νομίζω ότι είναι σίγουρα στα top 5-3 αγαπημένα μου live ever αυτό. Εντάξει, και γενικά πολύ μεγάλη αγάπη η Nevermore. Πολύ σκοτάδι, πολύ. Εντάξει, δεν ξέρω. Nevermore δαγκωτό. Nevermore δαγκωτό. Λοιπόν, τώρα θα μου λύσεις μια προσωπικά πολύ μεγάλη απορία. Είναι ένα δίλημα το οποίο το έχω εγώ στο κεφάλι μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Okay. Μπας και με βοηθήσεις να το λύσω. Είναι το Dreaming Neo Black απέναντι στο Pleasant Shade of Grey των Fitch Warning. Τι γίνεται ρε σε αυτό το section. Έρχονται εδώ οι άνθρωποι και τις βασανίζονται να πούμε. Δεν θέλω να ακούσω μια ανάλυση τώρα πάνω σε αυτό, γιατί με αφορά προσωπικά πάρα πολύ. Σε πιστεύω, είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω. Είναι εξής μαχαιριά στην καρδιά και τα δύο άλμπουμ. Πες μου και το Pleasant. Λοιπόν, το Pleasant, επίσης για εκείνη την εποχή ήταν δύσκολο άκουσμα και ήταν, ξέρεις, πολύ απαιτητικό. Αλλά ήδη είχα φάει εγώ την αγάπη με τους Fates. Γιατί είχα τσιμπήσει κατά τύχη το Chasing Time, τη συλλογή. Οπότε μετά μπήκα σε αυτό το τρυπάκι που τα είχε και λίγο όλα και ξέρεις, έπιασα και όλο το φάσμα, ας πούμε, των Fates. Οπότε όταν βγήκε το Pleasant Shade of Grey, ήμουν λίγο ψηλιασμένος. Ξέρεις, άρχισα να το ακούω, να το ακούω. Είχε το ξυπνητήρι στο τέλος που λες, ξέρεις, εκεί που λίγο έχεις χαθεί, λες, πού τελείως, ξέρεις αυτά. Ξυπνάει, δηλαδή, αυτό μαγική σύλληψη, όποιος την είχε, ο Μαθιός την είχε. Λοιπόν, έχει τόσο, ξέρεις, κάπως τόσο με έπιανε ρε παιδάκι μου ψυχικά αυτό το άλμπουμ. Δεν ξέρω, πολύς πόνος. Τώρα αυτό είναι από τα πολύ δύσκολα διλήμματα. Μάλλον θα το ρίξω στην τύχη, γιατί στην πραγματικότητα δεν... θα παίξω Nevermore. Μάλιστα. Nevermore. Λοιπόν. Παράς, counterparts. Υπάρχει πολλοί κόσμος που το αγαπάει. Εδώ. Εδώ είμαστε. Έτσι απλά για να δείξει τη σχέση μου με αυτό το άλμπουμ. Υπάρχει έτσι. Έλεγα ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που το αγαπάει αυτό το άλμπουμ. Δηλαδή ναι. Ακούνε τα παλιά, τα 70s και τα πρώτο 80s και μετά φτάνουν σε αυτό συνήθως. Ξέρεις τι έχει αυτός ο δίσκος. Καλή ερώτηση. Τα πάντα νομίζω. Έχει φανταστική παραγωγή, έχει φανταστικό songwriting, έχει μια ωριμότητα, ρε παιδάκι, με πολύ την πάντα που εντάξει την είχαν και πιο παλιά, αλλά επειδή ακούγεται μεστό αυτό το άλμπουμ, έχουν πει πλέον, παίζουν κοντά 20 χρόνια, ας πούμε, και ακούγεται αυτή η εμπειρία. Δεν ξέρω, κάτι μου έκανε εμένα αυτό το άλμπουμ όταν το άκουσα πρώτη φορά, παρόλο που είχα ακούσει πρώτα το 21-12, αυτό ήταν η εισαγωγή και μάλιστα μαζί με το 21-12 είχε μια συλλογή, είχε βρεθεί στο σπίτι του, το σπίτι μου, τέλος πάντων, ο πατέρας μου την είχε, με κάτι σίγκλα από το 84, που είχε το Between the Wheels. Ναι. Δεν ξέρω γιατί υπήρχε αυτή η συλλογή. Το οποίο επίσης με είχε σοκάρει, σαν άκουσμα ρε παιδάκι μου, ήταν πολύ μέσα στα γούστα μου. Αλλά όταν μου έδωσε ένας φίλος την κασέτα με το Counterparts, δεν κατευθείαν με το Big το Animate, λέω, όχι. Τι γίνεται εδώ, κάτι, και τολμώ να πω ότι σαν
μεμονωμένος δίσκος παίζει να είναι αυτός που έχω ακούσει περισσότερο στη ζωή μου από μάλιστα οτιδήποτε άλλο. Σαν μεμονωμένος δίσκος, όχι σαν μπάντα. Okay. Δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, θα κερδίσει το metal. Θα κερδίσει το metal. Bon Jovi. Bon Jovi, λέει. These days. These days. Δεν ξέρω άμα έτσι... άμα έκανα την έκπληξή μέσα σε αυτή τη λίστα, μαζί με Slayer. Για όσους γνωρίζουν έστω και λίγο, δεν έκανες καμία έκπληξη. Αλλά αυτό... γενικότερα νομίζω πως νέο. Ισχύει, ισχύει. Εντάξει, είχα περάσει και κάποια στιγμή μια πολύ δυνατή hard rock φάση που ειδικά με Bon Jovi, Motley Crue, Def Leppard, Talisman, αγάπες μεγάλες. Το This Days πάλι έχει την ίδια, το ίδιο effect που έχει για μένα, ρε παιδάκι μου, σε σχέση με την πορεία της μπάντας, το counterparts. Ναι. Δηλαδή, είναι σε μια εποχή που η μπάντα είναι super όρημη. Ίδιος παραγωγός. Ίδιος παραγωγός, είδες, ναι, δεν είναι τυχαίο. Η Χάρα, παραγωγάρα, πάρα πολύ ωραία τραγούδια, έχει φύγει λίγο και αυτό το χάζο τσιφλοφουσκέ που είχαν, ρε παιδάκι μου, μου αρέσει πάρα πολύ για αυτό που είναι. Αλλά προτιμώ τη σοβαρή πλευρά, ναι, των Bon Jovi. Δηλαδή το Keep the Faith και αυτά είναι που εμένα με κερδίσανε. Mm-hmm. Και ήταν κιόλας μάλιστα σε μια εποχή που τότε είχε βγει και το Always που έπαιζε, ναι, παντού. Πάντου. Και ήμασταν παιδάκι μου που είχαμε φάει την πλήση κεφάλου. Εντάξει, εννοείται κι εγώ σαν παιδάκι ήθελα να γίνω Bon Jovi. Ναι. Έκανα το μαλλί έτσι και κοιταζόμουν ας πούμε στον καθρέφτη. Πάρα πολύ αγαπημένο άλμπουμ. Δηλαδή έχω παίξει και διάφορα, ξέρεις, ναι, από αυτά τα κομμάτια σε ακουστικές βεζιών και τέτοια. Είναι ένας δίσκος που τον, ξέρεις, τον απολαμβάνω πάντα σε σχέση mm-hmm με την πορεία του. Είχαμε κάνει στο Metal Hammer ένα αφιέρωμα παλιά, 100 Metal Masters το 2005, ξέρω εγώ πότε ήταν, 4. Και μετά είχαν έρθει, το 3 μπορεί να ήταν, είχαν έρθει Nevermore για το Enemies of Reality τότε στην περιοδία και το δίνω στον Dane το τεύχος. Και κοιτάει μέσα, είχαμε βάλει και Bon Jovi και μου λες Bon Jovi Metal. Πας περίπτωση, Nevermore να δίνουν Bon Jovi, όχι δεν είναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι γενικά ρε παιδάκι μου παίζει hate. Ναι. Στους Bon Jovi, δηλαδή, ξέρεις, υπάρχουν εκεί τα, πώς το λένε, βίντεο κλίπ που ρίχνουν, ναι, βελάκια, υπάρχουν διάφορα τέτοια. Εντάξει, δεν ξέρω, εγώ τον αγαπάω τον Bon Jovi και είναι και πολύ respected. Ναι. Και σαν... Όπως έλεγε εκείνο το κουτί, όπως 90 εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορεί να κάνουν λάθος. 100. 100. 100. Μάλιστα. Λοιπόν, Nevermore. Nevermore. Εντάξει, έπαιξε νωρίς τώρα τον Nevermore και τα έχει ισοπεδώσει. Εδώ... Γκάτερ μπαλέ, κυρίες και κύριοι, Σάββατες. Εδώ δυσκολεύει το πράγμα. Για πες μου για τη σχέση με τους Σάββατες. Ξέρω ότι είναι... τους αγαπάς πάρα πολύ. Τους αγαπάω πάρα πολύ. Ότι έχεις προσωπική σχέση με τον Τζον Όλιβα, ότι έχεις γνωρίσει τον Πόλο Νίλ. Όλα αυτά, δεν ξέρω, ήταν καρμική η σχέση μου με τους Σάββατες, νομίζω. Δηλαδή, πώς ξεκίνησε η σχέση? Πάλι τον αδερφό μου, εντελώς όμως αυτοματικά γιατί δεν είχε σχέση με τους Avatars. Απλά έχω πάει στα Ροξίτη λοιπόν, σαν πιτσιρίκος, δεν έχω καθόλου επαφή με τη φάση. Και μου δίνει το Hall of Mountain King. Μου λέει: το ξέρω αυτό, εγώ ακούσω τη γαμάει. Ναι. Όχι, του λέω. Να το πάρω. Ξέρω ήταν και στην προσφορά, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι. 2.800. Να το πάρω. Και ξεκινάει, ξέρεις, γυρνάμε σπίτι, ρε παιδάκι μου. Και παίρνει 24 hours ago και παθαίνω σοκ. Λέω: αρχικά τι είναι αυτό το πλάσμα που τραγουδάει, που ουρλιάζει έτσι. Λοιπόν, οπότε έτσι ξεκίνησε η σχέση μου με τους Σάββατες. Εντάξει, ήταν κοντά τότε που είχε βγει ή θα έβγαινε το Dead Winter Dead. Ναι. Οπότε είδα και αυτή την πλευρά κατευθείαν. Δεν ξέρω, κάπως είχα αποφασίσει στο κεφάλι μου, ας πούμε, μέσω του το τι μου προκαλούσε, παιδάκι, με αυτή την μπάντα, ότι από τότε είναι η αγαπημένη μου μπάντα. Mm-hmm. Δηλαδή, και μετά ασχολήθηκα με το fan club τους. Το έτρεχα με ένα φίλο μου, τον Αντρέα, για πάρα πολλά χρόνια. Κάναμε διάφορες εκδηλώσεις, τέλος πάντων, παιδάκι μου, ταξίδια, όλα αυτά. Αλλά ήταν, νομίζω, παιδάκι μου, γενικά η σχέση με τους Avatars τόσο όντως καρμική, γιατί φαντάζομαι ότι η πρώτη φορά που τραγούδησα μπροστά στον κόσμο ήταν μαζί με τον Chris Caffery στο Texas, που είχε γίνει αυτό το ακουστικό. Δεν είχα παίξει ποτέ live μέχρι τότε. Τον έχουμε φέρει να παίξει 5 κομμάτια και επειδή ξέρεις πριν τρώγαμε, ξέρω εγώ, πίναμε κάτι ούζα, λέει: α, θα έρθει ο Γιάννης να τραγουδήσει. Και μου λέει: τι θα τραγουδήσουμε? Μου λέει: το Sleep. Πάμε, του λέει: το Sleep. Και εδώ ξεκινάμε, ξέρω εγώ, με τώρα παιδάκι, ξέρω εγώ, κάθομαι έτσι στο σκαμπό και παίζει ο κιθάρις σαν Σάββατα Τρίτα, ας πούμε, και ρίξαμε και τραγουδάμε. Εντάξει, μαγικό. Μετά, ξέρεις, παίξαμε και με τον Τζον Ολίβα, πήγαμε και περιοδία μαζί του, πήγα και στην Αμερική να δω τον Σαϊμπίραν. Γενικά υπήρχε μια σχέση ακόμα, δηλαδή υπάρχει πολύ ζεστή. Δεν ξέρω, είναι λατρεία αυτή η μπάντα. Πες και μια κουβέντα για τον Κάτερ Μπαλέ. Για τον Κάτερ Μπαλέ, λοιπόν. Πάστε να μπαίνουν τα πιάνα τα πολλά μέσα και όλα, ναι, αυτά. Και τα Broadway, τα στοιχεία, αν πας περιπτώσει. Φανταστικό κομβικό
άλμπουμ γι' αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, πάντα ήμουνα λίγο πιο old school στην αρχή. Κολομάνω με γενιά, παιδί, δεν το βάλα στη δεκάδα, ήρθα να το τιμήσω ενδυματολογικά. Αλλά νομίζω, ναι, αλλά νομίζω ότι αυτή η εποχή μετά που μπήκε το πιάνο πιο μπροστά, εκεί ανέδειξε, ρε παιδάκι μου, την πραγματική μαγεία των Σάββατατς. Δηλαδή και τα rock κομμάτια βέβαια, τα πιο heavy είναι φανταστικά. Το Hounds, ας πούμε, είναι ασύλλητο κομμάτι. Αλλά ας πούμε Gutter Ballet, When the Crowds Are Gone, Summer's Rain, εκεί ήταν που άρχισε να φαίνεται για μένα το μεγαλείο, ας πούμε. Τον Σάββατο, δηλαδή θυμάμαι, είχα γράψει μια κασέτα στο σχολείο στη μία μεριά μόνο το When the Crowds Are Gone και στην άλλη μόνο το Summer's Rain. Για να μην χρειάζεται να κάνω repeat και ξέρεις αυτά. Οπότε έπαιζε λούπα. Λούπα. Αυτό. Και έχω και μια ιστορία, αν υπάρχει ο χρόνος. Θα το βρούμε. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, η μία ιστορία είναι ότι στο tour που είχαμε κάνει με τον Τζον Ολίβα το ευρωπαϊκό το 2010, στο τελευταίο live, ας πούμε, που ήταν εξής φάση πιο έτσι, χαλαρή. Πάω λοιπόν στο check και του λέω, να σου πω, του λέω, Τζον, επειδή δεν έχεις παίξει, του λέω, καθόλου το When the Crowds Are Gone. Παίζει να το παίξει σήμερα, μου λέει, κάτσε να ρωτήσω τα παιδιά, το θυμούνται, το θυμόντουσαν, ξέρω εγώ. Λού μπορώ να το τραγουδήσω μέσα στο soundcheck, να μου φύγει, του λέω, ένα σκάιμον. Μου λέει, έλα, κάνε soundcheck λοιπόν. Ξεκινάει το πρώτο verse, τραγουδάω, λέω δύο στίχους, μου λέει, εντάξει, μου λέει, θα το παίξουμε το βράδυ. Του λέω, εγώ στο soundcheck ήθελα. Όχι, μου λέει, θα το παίξουμε το βράδυ, μια χαρά το έχεις. Και όντως με ανεβάζει το βράδυ, ας πούμε, και το παίζουμε. Φανταστικό, υπάρχει σε βίντεο αυτό ευτυχώς. Και η άλλη ιστορία είναι ότι είμαι με τον Γιώργο τον Τζαβάρα, τον κιθάριστα, τον στο σπίτι του, ό,τι έχουμε γνωριστεί, ξέρω εγώ, πριν από 17 χρόνια. Και καθόμασταν, ξέρεις, αυτές που κάνει συζητήσεις, μιλάς, σχέδια κτλ. Και ακούγαμε Σάββατο. Λοιπόν, και νομίζω ότι ακούγαμε τον Gutter Ballet, δεν θυμάμαι τώρα ποιο κομμάτι. Έχει πάει αργά, πίνουμε κάτι πύρες. Του λέω, θα πάρουμε τηλέφωνο τον Τζον Ολίβα. Λέει, όχι ρε, μου λέει, δεν θα πάρουμε τηλέφωνο τον Τζον Ολίβα. Θα πάρουμε τηλέφωνο τον Τζον Ολίβα. Ήμουνα λίγο έτσι. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο τον Τζον Ολίβα. Μεσημέρι, ξέρω εγώ, ήταν στην Αμερική. Το σηκώνει, μου κάνει, hey Johnny. Και έτσι, προσπαθώ να σοβαρευτώ, γιατί μέχρι πριν από λίγο πανηγυρίζαμε. Είμαστε Σάββατα, δεν το πιστεύω, ξέρω. Εδώ είμαστε με ένα φιλό, του λέω, και ακούγαμε και ήθελα να πάρω να δω τι κάνεις. Και προσπάθησα, ξέρεις, να μην ακούμε μεθυσμένος, ρε παιδάκι μου. Μου λέω, και όλα καλά, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Μου λέει, θα έρθουμε, ήταν τότε κάτι, ξέρω εγώ. Στην Ευρώπη είχαν μια περιόδια. Λοιπόν, και κλείνω το τηλέφωνο και γελάγαμε σαν παιδάκια, όπως καταλαβαίνει, ξέρεις, ότι αυτό. Εντάξει, αυτές είναι ιστορίες, μια ζωή σας συνοδεύουν αυτές οι ιστορίες. Φαντάζομαι ότι κρατώ το Σάββατα. Κρατάς το Σάββατα, εντάξει. Δικαιωματικά. Για πες μου και για το Mindcrime δύο κουβέντες τώρα και μετά να ξέρεις, θα βάλω το Mindcrime με το Dreaming να μου πεις. Γιατί νομίζω τον νικητή τον έχουμε ήδη. Εντάξει, τον νικητή τον έχουμε, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, το Mindcrime, τι σφαλιάρα ήταν αυτό. Ξέρεις, διάβαζα και εγώ, ρε παιδάκι μου, κάτι αφιερώματα, ότι αυτό και το concept, το φοβερό κτλ. Και μέχρι να ξεκινήσω, ας πούμε, να μπω να εντρυφίσω στο άλμπουμ, ξέρεις, λέω, οκ, okay, ωραία μουσική και τα λοιπά. Όταν άρχισα να διαβάζω τους στίχους, το story, μετά είδαμε και το βίντεο, ας πούμε, το Live Crime, το οποίο το είχα αγοράσει από γνωστό δισκάδικο της Θεσσαλονίκης που πουλάει για αντεγραμμένες βιντεοκασέτες με μια φωτοτυπία για εξώφυλλο. Λοιπόν, 5.500 δραχμές, το θυμάμαι ακόμα, γιατί μόλις το πήρα, ήρθε ξύπνο το ταχυδρομείο, αυτό είναι αντιγραφή, γιατί είχα 5.500. Λοιπόν, και είχα τρελαθεί, δηλαδή θυμάμαι να βλέπω και το βίντεο και να ανατρεχιάζω, ξέρεις, εκεί που κυλιέται κάτω, day, που βγαίνει, πάμε λαμούρ. Νομίζω ότι αυτή η χειραψία είναι μυθική. Ακραίο, ας πούμε. Και το ότι είχαμε και την τύχη να το δούμε, έστω και μετά από πολλά χρόνια και live όλο το άλμπουμ, ήταν φανταστικό. Είναι γεμάτο ύμνους, γεμάτο αναμνήσεις, ρε παιδάκι μου. Αλλά όλο σαν σύλληψη μου είχε κάνει, δηλαδή, και στο songwriting, στο πώς, ξέρεις, παίρνεις μια μελωδία από άλλο κομμάτι, την πετάς μέσα σε κάποιο άλλο, ας πούμε, και συνδέεις όλο το αποτέλεσμα. Και να γίνει το concept πιο ομαλό, Φανταστική εμπειρία η ακρόαση αυτού του δίσκου. Νομίζω ότι κρατάμε το Σάββατο. Κρατάμε το Σάββατο. Έχουμε νικητή, λοιπόν. Αλλά για πες τώρα, Dreaming on Black ή Mindcrime. Θα παίξω πάλι Dreaming. Πάλι Dreaming. Είμαι πολύ νευρομοράκιας. Μάλιστα. Πολύ νευρομοράκιας. Ωραία. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Ελπίζω να μην ήταν έτσι τόσο δύσκολο όσο φαινόταν στην αρχή τουλάχιστον αυτή η διαδικασία. Όχι, ήταν πάρα πολύ ευχάριστη. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Να είσαι καλά. Και ανανεώνουμε σε μερικές μέρες στην σκηνή του Γκαγκάριν, 20 του μήνα. 20 του μήνα. Μαζί με τον Μάνθο. Ναι, θα χαρούμε να σας δούμε όλους εκεί. Ανυπομονούμε βασικά να παίξουμε και τον ορκέστριον ζωντανά επιτέλους. Αυτό. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Γιάννη, λίγο από need για να επανέλθουμε.
Δεν ξέρω, ο Γιάννης τον Νίτ μας είπε ότι πέρασε καλά στο Under the Blade. Εγώ αγχώθηκα πάντως με τις επιλογές που είχε τώρα. Nevermore και Fitch Warning και Iron Maiden και Queen's Drake και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αγχώθηκα, αλήθεια. Πολύ ωραίος πάντως, πολύ ωραίος. Και πάμε να δούμε Visions from the Underground για να πάμε προς το απόψινο φινάλε σιγά σιγά. Συμπατάρα παρακαλώ. Πάμε να δούμε και 3-4 underground κυκλοφορίες. Χελπάρη, ξέρεις, η Χιονάτη πέφτει πολύ νωρίς για ύπνο. Από τις 7 νάνι. Τι! Ήταν χωρίς προειδοποίηση αυτό, έτσι. Λοιπόν, μια κυκλοφορία η οποία αφορά σίγουρα αρκετό κόσμο, έρχεται από το βαθύ underground, αλλά όχι ακριβώς. Τι θέλω να πω, είναι ένα συγκρότημα που λέγεται Troops of Doom και στις τάξεις τους βλέπουμε τον παλιό, τον αρχαίο κιθαρίστα, τον Sepultura. Πριν πάει ο Andreas Kisser στην μπάντα, τον Jairo Tormentor Guez και παίζουν ένα death rush βραζιλιάνικο τώρα, ξέρεις, αρβάλα ρε παιδί μου, ωραίο. Αρβάλα. Και να πούμε επίσης ότι η κυκλοφορία των Troops of Doom, υπάρχει και τραγούδο σε πουλτούρα προφανώς με αυτόν τον τίτλο. Mm-hmm. Βγαίνει από την δισκογραφική την Alma Mater που είναι η εταιρεία του Φερνάντο τον Μούσπελ. Mm-hmm. Και τα βρήκανε τώρα Πορτογάλοι, Βραζιλιάνοι τώρα. Μια χαρά. Ναι. Του πάμε αυτό. Και σουλάς. Τα βρήκανε μια. Λοιπόν, δώστε βάση επίσης. Επίσης, φοβερό τυπάκι που ήρθε από τον Γιάννη τον Κάιμακ. Ανοίγω τα mail ένα πρωί και εμφανίστηκε. Mm-hmm. Βγήκε δηλαδή μέσα από το inbox το συγκεκριμένο. Λέγονται GOT. Mm-hmm. G-O-T-T, GOT. Είναι μέλη από διάφορες Ολλανδικές death thrash bands, από τους Legion of the Damned, από τους Soulburn κτλ. Όμως τραγουδάει Φαρίντα Λεμούτσι, τον The Devil's Blood, mm-hmm. και παίζουνε ένα τέτοιο occult heavy hard rock όπως η Devil's Blood και είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο και σε ένα τραγούδι στον δίσκο συμμετέχει και ο τραγουδιστής των In Solitude, οι οποίοι έχουν διαλυθεί εδώ και αρκετά χρόνια και μας λείπουν πάρα πολύ. Μάλιστα σε μια διασκευή στο Chain των Fleetwood Mac συμμετέχει ο συγκεκριμένος τραγουδιστής. Και γενικότερα έχει μαζευτεί ένα μικρό σόι σκοτεινό mm-hmm. στον δίσκο αυτόν. Και δεν ξέρω, Γιάννη, τι λέει, πότε θα βγάλουν κυκλοφορία ένα EP τώρα. Τώρα είναι το EP. Οι πληροφορίες λένε μέσα στο 23 όλο full album. Οπότε το περιμένουμε αυτό. Το περιμένουμε. Ενδιαφέρον. Ωραία. Έχουμε και τους διχρωμία. Διχρωμία. Εντάξει, ελληνικό είναι. Είναι, διχρωμία. Dichromia, ξέρω. Dichromia, εντάξει, εμείς διχρωμία θα το λέμε, ελληνικό είναι. Βεβαίως. Βγάλανε το πρώτο τους άλμπουμ. Θα πας αυτού νου, θα τον πετύχεις, θα του πεις διχρωμία και θα σου λέει what. Dichromia, what is this? Το πρώτο άλμπουμ λέγεται The Dangers of Curiosity, κυκλοφόρησε 25 Μαρτίου και είναι έτσι ένα progressive death metal που θυμίζει λίγο Between the Buried and Me, Rivers of Nihil, The Contortionist, τέτοιο πράγμα. Μοντέρνο τεχνο death metal, ρε παιδί, με αυτό 4.000 ρίφ το δευτερόλεπτο, ξέρεις. Αυτό. Αυτό, ναι. Λοιπόν, μετά η Church of Disgust. Είναι να βγάλουν... Ναι, έλαντε. Και αυτό, πασχαλιάτικο. Λοιπόν, τρίτο και πολύ αναμενόμενο άλμπουμ λέγεται Weakest is the Flesh, το οποίο το περιμένουμε στο τέλος αυτής της χρονιάς. Death metal κι αυτό. Βεβαίως. Και μετά πάμε στους Demonical, σουηδικό death metal. Θα δούμε και βίντεο από εκεί, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Το οποίο λέγεται We Conquer the Throne, 7ο studio album, Mass Destroyer, 6 Μαΐου. Οκ, mm-hmm. Okay, πάμε να τους δούμε λοιπόν και να επανέλθουμε για το grand finale. Δώσ' το ρε Γιάννη. Αυτά λοιπόν και με το απόψινο Visions from the Underground, κυρίες και κύριοι, και πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Την επόμενη Κυριακή, Κυριακή του Πάσχα, δεν έχουμε εκπομπή, δεν έχουμε TV War. Επανερχόμαστε την Πρωτομαγιά, mm-hmm. την μεθεπόμενη Κυριακή, κανονικά. Κλείνουμε λοιπόν την απόψινη εκπομπή με τους Αποκαλύπτικα, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το τραγούδι στο οποίο συμμετέχει ο Γκίζερ, ο Μπάτλερ, τον Black Sabbath. Και βάζω να το ακούσω και περιμένω να ακούσω τον μπάσο του Θόρ. Mm-hmm. Περιμένω να ακούσω το γίγα τον πολύφημο, ρε παιδί μου, τον κύκλο πανά. Ναι. Εκείνο, και δεν είπατε. Ακούτε τα μπαλάτε. Oh. Τι κάνετε, ρε παιδιά. Δεν του το είπα, αυτό σκέφτηκα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, είναι η συνεργασία των Αποκαλύπτικα με τον Γκίζερ Μπάτλερ. Το δείχνει έτσι και στο βίντεο σε κάποιες σκηνές. Ωραίο τραγούδι. Όχι αυτό που περίμενα να ακούσω εγώ. Mm-hmm. Θα μου πεις τι περίμενες, ρε. Αυτό περίμενα. Ναι, και εγώ αυτό θα περίμενα. Ναι. Να είναι ένα μπάσο από εδώ μέχρι απέναντι. Ναι, τι τον έχεις τον Butler μέσα. Ναι. Ξέρω εγώ. Για Butler.
Είπε για άλλες ανέκδοτα, γι' αυτό σου είπε αυτό. Λοιπόν, κλείνουμε λοιπόν με τους αποκαλύπτικα και τους I'll get through it. Τα λέμε σε δύο εβδομάδες από σήμερα. Καλές γιορτές, περάστε όμορφα. Προσοχή, δεν ξέρω τι άλλο να τους πούμε. Ξεκούραση, ηρεμία. Διαβάστε κανένα βιβλίο, δείτε κανένα ταινία. Ακούστε heavy metal πολύ. Κανένα δισκάκι, παιδιά, προτείνουμε να ακούσει ο κόσμος heavy metal. Blackwater Park, Opeth. Oh. Γιάννη. A Tale, Sword to the Dark. Πασχαλιάτικος. Πασχαλιάτικος, βάλει και λίγο Venom at War of the Satan, μια και το έχουμε και στις επαιτίους. Βεβαίως. Ακόμα πιο Πάσχα. Εντάξει, τώρα. Εγώ θα κρατήσω, παιδιά, τα ήθη και τα έθιμα της εκπομπής και θα πω το Resurrection του Rob Halford. Καλώς. Λοιπόν, κυρία Αποκαλύπτικα, καλό βράδυ, να είστε καλά, τα φιλιά μας. Περάστε καλά στις διακοπές, τα λέμε σε δύο εβδομάδες. Γεια σας.